Σε λανθασμένο χειρισμό αποδίδει η Αγέτη Ηρακλής το νέο περιστατικό αέριας ρήπανσης που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το πρωί πάνω από τις εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας στην Αγριά. Η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας έστειλε αμέσως κλιμάκιο υπαλλήλων που έλεγξαν τα καταγραφικά μηχανήματα για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Η ρήπανση προκλήθηκε στον μήλο τσιμέντου νούμερο 7. Οι μονάδες όλες ήταν σε λειτουργία, δηλαδή οι δύο περιστροφικές κάμινοι. ΠΚ1 και ΠΚ5 και 5 μίλι τσιμέντου βρισκόταν σε στάση ο μήλος τσιμέντου 7 από τις 5 το πρωί. Ενώ βρισκόταν σε στάση, από τα καταγραφικά φάνηκε ότι 7,5 με 8 υπήρξε περιστατικό με σύννεφο σκόνης, που από ό,τι αποδείχθηκε από τον έλεγχο, φιλόταν σε κάποιο λάθος χειρισμό. Βέβαια, η μέτρηση έδειξε ότι η σκόνη ήταν στα 18 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, με όριο της μονάδας στα 50. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη δύο φορές, στις 6 και τις 8 Οκτωβρίου, προκλήθηκαν περιστατικά ατμοσφαιρικής ρήπανσης και ακολούθησε ο σχετικός έλεγχος από το ειδικό κλιμάκιο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας. Δεν ήταν στα συστήματα αντιρρήπανσης του εργοστασίου, δηλαδή στα υβριδικά. Πάλι υπήρξε μια δυσλειτουργία σε επιμέρους συστήματα μεταφοράς του υλικού του τσιμέντου. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε να υπάρξει μια βελτιστοποίηση των συστημάτων αυτών, του ελέγχου αν θέλετε της επιθεώρησης, γιατί εκεί εντοπίσαμε το πρόβλημα, ότι ξεφεύγουν κάποια πράγματα όταν έχεις και τον ανθρώπινο παράγοντα μέσα. Και είπαμε ότι θα τα βάλουμε και στους όρους λειτουργίας του εργοστασίου, οπότε πλέον αποτελούν αν θέλετε και παράβαση και να ελέγχονται.